διότι στην πραγματικότητα κρίθηκε το θέμα της κυβερνητικής σταθερότητας από τώρα και για τους επόμενους 9 μήνες, μέχρι δηλαδή τη συνταγματική λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης. Η Βουλή έδωσε μια καθαρή απάντηση σε πείσμα όλων εκείνων οι οποίοι μας έλεγαν ή μας κατηγορούσαν ότι δεν τολμάμε να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης πριν, μετά μάλλον, την αποχώρηση του Πάνου Καμένου από την κυβερνητική αυτή συνεργασία. Αντιθέτως, αυτός ο οποίος φάνηκε ότι δεν τολμά να χρησιμοποιήσει τα κοινοβουλευτικά όπλα που του δίνει το Σύνταγμα, νομίζω ότι μετά την χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή η πρόταση της πιστείας θα γίνει μόνο, αποκλειστικά και μόνο για λόγους εντυπώσεων. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, στο επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και αλλού να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα, να συγκρουστούν οι πολιτικές επιχειρηματολογίες, όση επιχειρηματολογία mm-hmm. παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί μπορούμε να το σχολιάσουμε και αυτό. Παρουσιάστηκε στην Βουλή με έναν λόγο ο οποίος έβριθε από χαρακτηρισμούς ύβρις, απειλές, ακροδεξιές ατάκες, παραπολιτικά σενάρια, σενάρια συνωμοσίας και δεν κατάλαβε κανένας αν και κατά πόσο μπορεί να αρθρώσει πολιτικό λόγο απέναντι στον πολιτικό λόγο της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού. Επομένως, νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή αλλά και μια νέα μέρα. Το ερώτημα αυτό τακτικής είναι ή μάλλον και στρατηγικής. Γιατί δεν πήγατε πρώτα τη συμφωνία των Πρεσπών και μετά να ζητήσετε την ψήφο εμπιστοσύνης? Μετά την αποχώρηση του κ. Καμένου και την απόσυρση της, και από το γεγονός ότι απέσυρε τη στήριξή του από την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός πήρε αυτή την τολμηρή, αυτή τη γενναία απόφαση, έκανε αυτή την γενναία επιλογή. Γενναία ή αναγκαία ήταν? Όχι, νομίζω ότι ήταν γενναία και τολμηρή. Αναγκαία δεν ήταν με βάση το Σύνταγμα. Θα μπορούσε να πορευθεί αναζητώντας ad hoc πλειοψηφίες στα ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Αλλά αντιθέτως, εκείνος ήθελε μια καθαρή λύση, όπως πάντοτε έχει επιδιώξει στην πολιτική του σταδιοδρομία, αλλά και αυτή την περίοδο των 4 ετών που είναι πρωθυπουργός της χώρας, και νομίζω ότι δικαιώθηκε για αυτή του την πολιτική επιλογή. Εκτιμώ ότι πλέον, ακριβώς επειδή έχουμε την στήριξη της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει ελεύθερα τα χέρια του για να ολοκληρώσει την συνταγματική του θητεία με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Η επόμενη από αυτές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν περιορίζεται εκεί το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης. Υπάρχουν και άλλα πολιτικά επίδικα, άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες πρέπει να ολοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Η συνταγματική αναθεώρηση, η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους υπερχρεωμένους ελεύθερους επαγγελματίες, οι ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας με τον νέο νόμο τον οποίο σχεδιάζουμε. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός ως βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τους επόμενους 9 μήνες. Κύριε Τζανακόπουλε, αυτό θεωρείτε ότι στο επίπεδο της πολιτικής τακτικής, επιμένω λίγο στη λέξη, έρχονται αυτά στην τελική ευθεία όπου θα αλλάξει το πολιτικό κλίμα υπέρ της κυβέρνησης, γιατί θα μπορούσα να ρωτήσω γιατί δεν ήρθαν μερικά νωρίτερα? Υπάρχει απάντηση σε αυτό, κύριε Αρβανίτη. Καταρχήν, όπως ξέρετε από τον... Είναι ο άσος δηλαδή που βγάλατε την τελευταία στιγμή? Δεν νομίζω ότι λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός με άσους και με τακτικά κόλπα στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, την οποία χαράζει κάθε φορά για το κυβερνητικό έργο. Τον Αύγουστο του 2018 εξήλθαμε από την Μνημονιακή Επιτροπή. Έχουμε περάσει μια νέα φάση. Όπως είδατε, οι πρωτοβουλίες κυβέρνησης απλώνονται μέσα στον χρόνο και ξεδιπλώνονται μέσα στον χρόνο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Είχαμε καταρχάς τις ανακοινώσεις τις οποίες έκανε στη ΔΕΘ που αφορούσαν τον προϋπολογισμό του 2019 αλλά και ένα ευρύτερο δημοσιονομικό πολιτικό σχέδιο και σχέδιο κοινωνικής στήριξης που ξεδιπλώνεται μέχρι το 2023. Οι ανακοινώσεις αυτές, οι εξαγγελίες αυτές του Πρωθυπουργού έγιναν πράξη μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού και φτάσαμε στο σημείο το Δεκέμβρη να ψηφίσουμε τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό που για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια είναι δημοσιονομικά επικτατικός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είχαμε ήδη προσδιορίσει από πριν τα Χριστούγεννα ότι στις αρχές του 2019 θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα, την οποία καταθέσαμε τον Δεκέμβρη, την πρόταση στις Επιτροπές. Οι Επιτροπές ολοκληρώνουν και στη συνέχεια θα πρέπει να περάσουμε στην Ολομέλεια. Και από εκεί και πέρα μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Βεβαίως θα προλάβουμε.
βέβαια, θα προλάβουμε. Έχουμε μπροστά μας, όπως σας είπα, μετά τη χθεσινή ψηφοφορία, με την κυβερνητική σταθερότητα να έχει εμπεδωθεί πλήρως και απολύτως και να μην χωρά καμία αμφισβήτηση ως προς αυτό. Έχουμε τον χρόνο, έτσι ώστε να γίνει μια αναλυτική συζήτηση σε σχέση με το Σύνταγμα και τις αναθεωρητές διατάξεις, η οποία θα έρθει και στην Ολομέλεια της Βουλής εν φέτο χρόνο. Οπότε, ο στόχος αλλά και η δέσμευση, ή η δήλωση μάλλον του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές τον Οκτώβριο είναι πιο καθαρό για σας από ό,τι μου λέτε σήμερα από ό,τι θα ήταν προχθές. Εμάς πάντοτε, εδώ και αρκετό καιρό το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία, τη θητεία, τη συνταγματική από τη μεριά της κυβέρνησης, και αυτό για λόγους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική τακτική κυρίως. Έχουν να κάνουν κυρίως με την ανάγκη να εμπεδωθεί ότι έχει επιστρέψει η πολιτική σταθερότητα. Μα ούτως ή άλλως αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε στον ελληνικό λαό, και πιστέψτε με, είμαι απολύτως βέβαιος ότι για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι νικηφόρος. Τα ίδια μας λέγανε ότι θα χάσουμε το δημοψήφισμα, ότι θα χάσουμε τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, ότι δεν θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης, ότι θα οδηγηθεί η χώρα στα βράχια, ότι δεν θα καταφέρουμε να κλείσουμε τις αξιολογήσεις. Αυτά τα ακούμε εδώ και τρία χρόνια από τότε που ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναλάβει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι πλέον δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα αυτού του τύπου οι καταγγελίες ή αβάσιμες κατηγορίες οι οποίες εξαπολύονται από την αξιωματική αντιπολίτευση. Από τη δικιά μας μεριά έχουμε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο, και πιστέψτε με ότι όταν έρθει η ώρα, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης από το 2015 μέχρι το 2019 σε σχέση με την καταστροφική πενταετία 2010-2014. Η ένταση σας προβληματίζει? Δηλαδή, προγραμματίζονται συλλαλητήρια, μιλώ για το κομμάτι της συμφωνίας, υπάρχουν αυτές οι αφίσες οι οποίες κυκλοφόρησαν, εγώ διαφωνώ με τον συνάδελφο μου τον κύριο Ριζούλη και την Εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα που το κατανοεί και συμφωνεί, και βεβαίως το απαράδεκτο των απειλητικών τηλεφωνημάτων σε εκπροσώπους του Εθνικού Κοινοβουλίου από στελέχη της κυβέρνησης. Τα είχατε κάνει και εσείς αυτά που σας κατηγορούν στο παρελθόν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας απαντήσω, κύριε Αρβανίτη, πολύ καθαρά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις λαϊκές, αν θέλετε, κινητοποιήσεις, οι οποίες πολλές φορές κατέληξαν και στις υπερβολές στην περίοδο 2010-2014, σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Σήμερα όλα αυτά καλύπτονται, αν δεν οργανώνονται, από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω από πού χρηματοδοτούνται όλες αυτές οι καμπάνιες, εν πάση περιπτώσει, οι καμπάνιες των απειλών, των εκβιασμών, των ύβρεων, οι οποίες εξαπολύονται εναντίον βουλευτών για την γνώμη την οποία εκφράζουν. Εμείς στην περίοδο 2010-2014, και το σχολίασε αυτό ο Πρωθυπουργός χθες, όλες αυτές τις κινήσεις, οι οποίες πιθανόν, όχι πιθανόν, υπερεύαιναν, αν θέλετε, τους όρους και τους κανόνες της πολιτικής σύγκρουσης, τις καταδικάζαμε με απόλυτη σαφήνεια και χωρίς καμία επιφύλαξη. Από τη μεριά του κ. Μητσοτάκης δεν έχει το θάρρος καν να τις καταδικάσει αυτές τις πρακτικές και αυτές τις μεθόδους. Με όλο το σεβασμό, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα σας πω γιατί. Κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου για να γίνει και κουβέντα. Είναι άλλο το πράγμα που εδώ θα συμφωνήσουμε, και οι προηγούμενοι συναδέλφους συμφωνήσαμε. Κορυφαίο κομματικό στέλεχος, γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής. Να μοιράζει τηλέφωνα και βουλευτών. Αρβανίτη, θα σας σκοτώσουμε ή θα σας απειλήσω ή ό,τι κάνει. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα όμως να έχω μια αφίσα, ανυπόγραφη βεβαίως, που να λέει εσύ, Δημήτρη Τζανακόπουλο, θα προδώσεις τη Μακεδονία μας. Είδαμε τον κύριο Μπόλαρη. Γιατί τα βλέπετε όμως σαν διαφορετικές μεθόδους? Εδώ όλα αυτά εντάσσονται σε μια ενιαία πολιτική ή, εν πάση περιπτώσει, αντιπολιτική καμπάνια, η οποία αυτή τη στιγμή ξεδιπλώνεται. Εγώ δεν τα βλέπω σαν ξεχωριστά γεγονότα. Μια αφίσα από μόνη της δεν σημαίνει κάτι.
αναλόγως βεβαίως και, και το τι γράφει η αφίσα. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε ένα σύνολο από πρακτικές που εντάσσονται σε ένα ενιαίο πολιτικό σχέδιο κατά τρομοκράτηση βουλευτών. Λέτε για σχεδιασμό. Αυτό λέω λοιπόν. Και ο κύριος Μητσοτάκης, μη καταδικάζοντας, σημαίνει ότι είτε τα καλύπτει, είτε ακόμα χειρότερα τα οργανώνει. Διότι, όπως και εσείς το είπατε προηγουμένως, έχουμε ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο συμμετείχε, αν δεν εκκίνησε όλες αυτές τις διαδικασίες, με τα μοιράσματα τηλεφώνων βουλευτών, έτσι ώστε να απειληθούν από πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, και δεν μιλάμε μόνο για τις τελευταίες 10 μέρες που έχουμε αυτά τα περιστατικά, υιοθετώντας έναν ακροδεξιό λόγο σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών, στην πραγματικότητα απελευθέρωσε αντανακλαστικά, εξτρεμιστικά αντανακλαστικά, μιας ακραίας δεξιάς στη χώρα. Δεν σας βολεύει αυτό. Μιας ακραίας δεξιάς στη χώρα, τα οποία νομίζω ότι απολύγουν τελικά σε τέτοιου είδους παρακρατικές μεθόδους και πρακτικές. Δεν σας βολεύει αυτό πολιτικά. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βλέπει κανείς τη μεγάλη εικόνα και όχι το μικροκομματικό ή το μικροπολιτικό όφελος. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι στην ελληνική κοινωνία αρχίζουν και αναδύονται φαινόμενα τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Και με αυτή την έννοια, όχι, δεν μας βολεύει πολιτικά. Δηλαδή, τέτοιου τύπου μετατοπίσεις, ιδεολογικές, πρακτικές μετατοπίσεις, όσο περιορισμένες και αν είναι, όταν αγκαλιάζονται από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ενός μεγάλου κόμματος που αποτελεί τον έναν από τους δύο πυλώνες του πολιτικού συστήματος, στην πραγματικότητα αποτελεί κάτι τέτοιο κίνδυνο για τη δημοκρατία. Επομένως, σας απαντώ ξεκάθαρα. Δεν μας βολεύει καθόλου πολιτικά αυτό και πολύ περισσότερο δεν βολεύει τον κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία και τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε κάποια στιγμή, προσκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε debate. Εδώ είπε στη δημόσια τηλεόραση, στο Sky αν θέλετε, είπε κι άλλα. Η Νέα Δημοκρατία σας απάντησε, διάβασα χθες το βράδυ αργά, ότι οι τιμένοι ζητούν debate. Όπως ο κύριος Σαμαράς, φαντάζομαι, το 2012, 2013, 2014, όταν έβλεπε ότι χάνει, ζητούσε διαρκώς debate. Ναι. Ξέρω, ο κύριος Σαμαράς για ποιο λόγο δεν αντιμετώπισε τον Πρωθυπουργό την περίοδο εκείνη σε debate. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ως τότε υποψήφιος πρωθυπουργός ζητούσε διαρκώς debate, επειδή ήταν ιτημένος? Όχι βέβαια, επειδή είχε ακριβώς την εμπιστοσύνη στις απόψεις του, στο πολιτικό του σχέδιο, στον πολιτικό του λόγο, να αντιμετωπίσει τον τότε πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά, ο οποίος, όπως και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, κρυβόταν. Επομένως, νομίζω ότι αυτά είναι, ξέρετε, προφάσεις εναμαρτίες. Έχουν μια αδυναμία στη Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσουν το πολιτικό μας επιχείρημα, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω την εντύπωση ότι αποφεύγουν την άμεση αντιπαράθεση, άμεση αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μητσοτάκη. Επιτρέψτε μου τώρα αυτό. Όμως για να μην, για να μην πηγαίνουμε τη συζήτηση στο παραπολιτικό της σκέλος. Και λίγο παραπολιτικό να βγάλουμε. Θα σας πω το εξής. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και συζητάμε ένα χρόνο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς δεν βιαζόμαστε. Έχουμε κατοχυρώσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, όπου και λίγη η συνταγματική μας θητεία και η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αποφασίσει ότι, παρά τον ένα χρόνο, σας λέω, που εξαντλητικά έχουν συζητηθεί τα θέματα που σχετίζονται με την ονομασία των γειτόνων μας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν πρόκειται να βιαστούμε, αλλά αντιθέτως θα ανοίξουμε έναν πλατή διάλογο, μια δημόσια συζήτηση για να μάθει ο κάθε ένας και η κάθε μια σε αυτή τη χώρα τι ακριβώς προβλέπει αυτή αυτό η συμφωνία. Γιατί μια είδηση τη βγάζουμε σήμερα. Σας λέω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της πλατιάς συζήτησης εντάσσεται και η πρόταση του Πρωθυπουργού, η επίσημη πρόταση του Πρωθυπουργού στον κύριο Μητσοτάκη, για μια διακαναλική συζήτηση μεταξύ των δύο με αποκλειστικό θέμα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα πάρουμε φυσικά και άλλες
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτό. Η συμφωνία θα πάει σε όλα τα πολιτικά κόμματα, θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε ο κάθε ένας και κάθε μια να έχει απόλυτη γνώση του τι ακριβώς έχουμε συμφωνήσει με τους γείτονές μας. Και στο πλαίσιο αυτό περιμένουμε και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να κατασκευάζει επιχειρήματα, να κατασκευάζει ψευδοερμηνείες της συμφωνίας. Επομένως, θα πρέπει κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης να έρθουν πραγματικά αντιμέτωποι σε μια συνέντευξη όπου θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, στην κυριολεξία όπου θέλει, για να γίνει σαφές ποιος έχει πολιτικό επιχείρημα και ποιος μιλά με συνθήματα, ποιος μιλά με ψευδοερμηνευτικά σχήματα και ποιος προσπαθεί να κατασκευάσει τυφλά σημεία στη συμφωνία εκεί που δεν υπάρχει. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να το καταλάβω λίγο αυτό, γιατί νομίζω είναι είδηση. Μπορείτε να μου δώσετε χρονικό προσδιορισμό περίπου των εξελίξεων, δηλαδή για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, δηλαδή θα τελειώσει αύριο μεθαύριο μέχρι τις 25 του μήνα? Σας είπα ότι αυτό είναι. Θα είναι δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Γιατί είναι... τα άφησε αυτά. Αυτό σας είπα, ναι. Και... πόσες μέρες θα είναι η συζήτηση στη Βουλή? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Πόσες μέρες θα είναι ο διάλογος? Σας είπα ότι εμείς δεν βιαζόμαστε και θέλουμε. Πότε θεωρείτε ότι πρέπει να καταλήξει? Εξαντλήσουμε. Για να μην εξαντληθούμε κι εμείς. Προφανώς δεν μιλάμε για μια χρονική περίοδο η οποία θα πάρει μήνες. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι σας ξαναλέω ότι δεν βιαζόμαστε καθόλου. Θέλουμε να γίνει εξαντλητική συζήτηση ακόμα και επί των λεπτομεριών της συμφωνίας για να πάρουν όλοι καθαρή θέση με γνώση των πραγματικών ρυθμίσεών της και των πραγματικών συμφωνηθέντων. Να κάνω μια τεχνική ερώτηση, πραγματικά δεν γνωρίζω, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε. Αν στο ιδανικό περιβάλλον έχουν διαβάσει τα κόμματα τη συμφωνία και βρήκανε και μετατοπίζονται με διάθεση θετικού διαλόγου για ένα εθνικό θέμα. Και σε ένα από τα συμφωνημένα υπάρχει ένα δίκιο στο άρθρο 3. Υπάρχει δυνατότητα η Ελληνική Βουλή να γυρίσει το άρθρο 3 για συζήτηση, να επανεξεταστεί και να κλείσει? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευση συμφωνία. Αυτή είναι η συμφωνία. Οι γείτονές μας έχουν ολοκληρώσει μια απίστευτα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε και αναθεώρηση του ίδιου τους του συντάγματος για να αλλάξουν ακόμα και τα εσωτερικά τους έγγραφα σε σχέση με την ονομασία, ακόμα και την ονομασία στο ίδιο τους το Σύνταγμα. Επομένως, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικό. Η συμφωνία είναι εκεί. Νομίζω ότι όσες διευκρινήσεις χρειάζονταν από τους γείτονές μας έχουν δοθεί, ειδικά μετά τη χθεσινή ρηματική διακοίνωση, όπου στην κυριολεξία κατεδάφισε την οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν και κατά πόσο τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας στέκουν. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής. Έχουμε από τη μία πλευρά μια σαφή διατύπωση από τους γείτονές μας που λέει ότι η ερμηνεία της συμφωνίας σε σχέση με την, υπηκότητα, με την, ότι ο όρος citizenship μπορεί να νοηθεί μόνο ως ηθαγένεια και, και κατά κανέναν τρόπο δεν προκαταλαμβάνει την εθνικότητα, ένα είναι αυτό, και το δεύτερο ότι η γλώσσα τους ανήκει σαφώς στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών. Επομένως, νομίζω ότι κατεδαφίζονται πλήρως τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη συμφωνία, γιατί τουλάχιστον στον επίσημο λόγο του κύριου Μητσοτάκης δεν έχει πάει πίσω από την θέση που έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια, 12 χρόνια, ότι δηλαδή είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Μάλιστα. Έρχομαι λίγο και στα άλλα θέματα, γιατί θα έχουμε χρόνο έτσι και αλλιώς για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, θα αναλυθούν και ούτω καθεξής, και έχουμε και εικόνα και έχουμε δώσει και όλο το ρεπορτάζ και τις ομιλίες. Ο κύριος Δανέλης είναι ένας ανεξάρτητος βουλευτής ή θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε? Ο κύριος Δανέλης νομίζω ότι πήρε την πολιτική ευθύνη εχθές να στηρίξει αυτή την κυβέρνηση, καθώς θεωρεί, και νομίζω δίκαια, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών ένα κορυφαίο, ιστορικό, ταυτοτικό ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να εντάσσεται ή μάλλον υπερβαίνει τις τρέχουσες πολιτικές διαφωνίες, συγκρούσεις, συγκυρίες κλπ. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ για τον κύριο Δανέλη. Θα το απαντήσω ο κύριος Δανέλης. Αυτό που είναι κρίσιμο
χρήσιμο. Αφορά την. Θα το ρωτήσω σε λίγο. Αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμίου και του τρόπου, και του τρόπου με τον οποίο εκείνη, του τρόπου με τον οποίο η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμίου θα κινηθεί. Ναι, τώρα λέω. Που χαλαρώσαμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο πολιτικό ζήτημα. Είναι. Λοιπόν, τώρα που χαλαρώσαμε λίγο, ή κάνω ότι χαλαρώσαμε λίγο, να σας πω κάτι τώρα. Πώς τα καταφέρατε, να μας το πείτε, μέσα από τη διαδικασία των 4 χρόνων να έχετε δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους σας κοινοβουλευτικά, δηλαδή από τους ανεξάρτητους Έλληνες που είναι σύμμαχοι, το ποτάμι, γιατί σήμερα ακούω εγώ τον κύριο Αμυρά εδώ και τον κύριο Κύρκο από την άλλη, ποτάμι και οι δύο στην εκπομπή των παιδιών, νωρίτερα από μένα, στις 10, 10 με... στον Νίκο, στη Μάριον και στον Κώστα. Τι άλλο έχουμε? Προβλήματα στους, στους κεντρώους, αποχωρήσεις δηλαδή. Εδώ κύριε Αρμανίτη υπάρχουν, πώς δικαιολογείται υπάρχουν όλο αυτό το πράγμα? Δύο απαντήσεις. Ή μάλλον η απάντηση έχει δύο σκέλη. Από την πλευρά της αυτή η κυβέρνηση πάντοτε λειτουργούσε όχι με βάση βραχυπρόθεσμους, τακτικισμούς και σχεδιάσματα, αλλά βάζοντας κάθε φορά τα πολιτικά διλήμματα ενώπιον όλων των πολιτικών χώρων και όλων των βουλευτών. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να ούτε το πολιτικό κόστος, και πολύ περισσότερο δεν φοβηθήκαμε ποτέ να θέτουμε τα ερωτήματα και τα διλήμματα με τον καθαρότερο δυνατό τρόπο κάθε φορά. Και αυτό ακριβώς ως πολιτική επιλογή και ως, αν θέλετε, ηθική της πολιτικής, είναι που δημιουργεί οριζόντιες πιέσεις σε όλα τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το δεύτερο που θέλω να σας πω αφορά, αν θέλετε, την μεγαλύτερη εικόνα. Από το 2010 μέχρι και το 2018, οι πολιτικές τοποθετήσεις προσώπων, δυνάμεων, φορέων ήταν υπερπροσδιορισμένοι από την αντίθεση μνημόνια-αντιμνημόνια. Αυτό γέννησε μια σειρά από πολιτικά μορφώματα τα οποία δεν είχαν βαθιές. Όχι, πολιτικά μορφώματα. Δεν μιλάω για τα κόμματα μόνο του Κοινοβουλίου. Δεν μιλάω μόνο για τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Λέτε μιλάω και για οργανώσεις, για πάρα και... πολλά πολιτικά μορφώματα τα οποία προέκυψαν από την διάλυση, αν θέλετε, του παραδοσιακού δικοματισμού. Σιγά σιγά, όσο αφήνουμε πίσω μας την κρίση και όσο επανερχόμαστε σε μια κατάσταση κανονικότητας, αρχίζουν όλες αυτές οι πολιτικές διεργασίες να οδηγούν σε έναν πολιτικό διπολισμό και να ξαναέρχεται η πολιτική αντιπαράθεση και αυτή σε μια λογική κανονικότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγάλη εξήγηση πίσω από τις πολιτικές, αν θέλετε, διεργασίες τις οποίες παρακολουθούμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Καταλήγουμε σε έναν πολιτικό διπολισμό, ο οποίος ορίζεται από τον άξονα, χοντρικά θα το πω, αριστεράς-δεξιάς. Ακόμα υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις και από τις δύο πλευρές, ωστόσο σιγά-σιγά το πολιτικό σύστημα αρχίζει να επανακανονικοποιείται. Αυτή είναι και μια ερώτηση που θα μπορούσα να την κάνω και στο γραμματέα του κόμματος, που ελπίζω σύντομα να είναι κοντά μας, τον κύριο Σκουρλέτη, αλλά το βάζω αυτό. Μην τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη διαδικασία της διευρύνσεως, που λογικό είναι και γιατί όχι, χάσει α, τον πολιτικό του προσδιορισμό που είναι αριστερά ριζοσπαστισμός, και δι, γίνει ένα πολύ μεγάλο πλυντήριο για όλα όσα είχαμε και όσα όλα θέλαμε να ξεχάσουμε. Αυτό κάθε φορά, κύριε Βαρνίτη, κρίνεται από τα πολιτικά διλήμματα και από τα πολιτικά σχέδια των φορέων. Δηλαδή, εμείς έχουμε έναν πάρα πολύ σαφή κυβερνητικό σχεδιασμό, ο οποίος λέει ότι θέλουμε την ανοικοδόμηση ή μάλλον την οικοδόμηση για πρώτη φορά ενός σοβαρού κοινωνικού κράτους στη χώρα. Θέλουμε την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Αυτό γίνεται μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επαναφοράς τους, πράγμα το οποίο αποτελεί και τη θεσμική προϋπόθεση για να έχουμε ένα σοβαρό και οργανωμένο μαζικό και οργανωμένο εργατικό κίνημα. Θέλουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού, διότι αυτό δημιουργεί και άλλους όρους και όχι μόνο ενισχύει το εισόδημα, αλλά ενισχύει και τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων, μετατοπίζει το συσχετισμό υπέρ τους. Άρα λοιπόν ο πολιτικός χαρακτήρας, αν θέλετε, το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται κάθε φορά από τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Μία εκ των οποίων φυσικά είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, διαπερνά οριζόντια ή δημιουργεί οριζόντιες αντιθέσεις στο πολιτικό σύστημα. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω και να κλείσουμε. Το ένα είναι το θέμα του υπερταμείου.
Δεν καταλαβαίνω ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο στο συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε εδώ την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ζορμπά. Έχουμε ανακοινώσεις, δικές της ανακοινώσεις. Και του Υπουργικών. Και ξαναβλέπω ότι το υπερταμείο προσφεύγει και ζητάει τα αρχαία στο. Όχι, όχι, δεν ποιος κάνει κουμάντο εδώ δεν πέρα. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Πρόκειται για μια δικονομική, αν θέλετε, ενέργεια την οποία έκανε το υπερταμείο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, ο νόμος είναι απολύτως σαφής. Και κανένα γιατί από την τα, έκανε, και ένα κανένα από τα γιατί την αρχαιολογικά, έκανε. Κανένα από τα αρχαιολογικά μνημεία δεν πρόκειται να μεταβιβαστούν στο υπερταμείο, όπως έχει δηλωθεί με τον πιο σαφή και πιο κατηγορηματικό τρόπο, τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών. Όσο και από το αυτό το δικονομικό δεν δικηγόρο του πολιτισμού. Κοιτάξτε να δείτε. Ξαφνικά η γραφειοκρατία του υπερταμείου του ήρθε μια ιδέα. Πολλές φορές είναι αδύνατο να κατανοηθεί η δικονομική πολυπλοκότητα μερικών καταστάσεων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η μη κατάθεση ένδοκου μέσου σε μια οποιαδήποτε διοικητική δίκη, ας πούμε, θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα και παράβαση καθήκοντος για αυτόν ο οποίος οφείλει να την καταθέσει. Επομένως, μην μπούμε στην νομική πολυπλοκότητα της κατάστασης. Το πολιτικό δεδομένο είναι ότι κανένα από τα αρχαιολογικά μνημεία, από τα μνημεία τα οποία είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, δεν πρόκειται να μεταβιβαστούν και αυτό και έχει γίνει σαφές τόσο από το. Νομίζω μέσα στο επόμενο διάστημα έχει γίνει σαφές και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό ότι δεν υπογράφει ο κ. Τσακαλώτος ισχύει. Για ποιο θέμα? Για αυτό το θέμα του υπερταμείου, ότι έχει καθυστερήσει δηλαδή. Ενώ η κυβέρνηση για το θέμα της Ακαλώδης προσωπικά. Όχι, μα, είναι όχι. Δυνατόν, δεν υπάρχουν τέτοια αίσθημα. Δύο. Εδώ τώρα λίγο να μαλώσουμε. Α. Θα σου το πω όπως το είπα στην τηλεόραση. Σαν η αριστεία εξ αριστερών ανοίγει τα κεφάλια των εκπαιδευτικών, μου φάνηκε αυτό. Δηλαδή η ιστορία των εκπαιδευτικών με το κομμάτι ότι τα μεταπτυχιακά θα παίξουν τόσο σημαντικό ρόλο και ο χρόνος προϋπηρεσίας μιας 45άρας μάνας εκπαιδευτικού ή ενός πατέρα παίρνει τα παιδιά του και τα συμπρά καλά του και γυρνάει την Ελλάδα, την Κάσο, την Αμοργό, θα μείνει απ' έξω επειδή πρέπει να μπουν νεότεροι, να μπουν. Δεν διαφωνώ. Επειδή έχουμε μεταπτυχιακά δύο και πλήρωσαν. Δύο πράγματα. Να το καταλάβετε κι εσείς. Το σαφές. Θεωρώ ότι είναι αριστεία εξ αριστερών θέση και δεν μου αρέσει. Και βεβαίως το δεύτερο κομμάτι της βίας φαντάζομαι ότι ούτε σας θα σας αρέσει. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Νομίζω ότι έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες απαράδεκτες ενέργειες από άνδρες των ΜΑΤ. Νομίζω ότι και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει τέτοιου είδους καταστάσεις να δεν θα επιτρέψει τέτοιου είδους καταστάσεις να παραμένουν ατιμόρυτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της συζήτησης, θα σας πω το εξής. Το Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να σταθμίσει συμφέροντα διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών από τη μία μεριά και να βρει μία πολιτική ισορροπία. Από τη μία μεριά έχουμε τους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι πράγματι θα πρέπει να μοριοδοτηθούν και θα μοριοδοτηθούν με βάση τον ίδιο με βάση την ίδια την νομοθεσία για την προϋπηρεσία τους. Το πρόβλημα ποιο είναι με βάση αυτά τα οποία λέγονται από την μεριά κάποιων από τους αναπληρωτές ότι η μοριοδότηση αυτή σταματάει στη δεκαετία. Στους 100 στη δεκαετία. Όμως προσέξτε, οι αναπληρωτές, δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι έχουν παραπάνω από δεκαετία είναι το 0,6% του συνόλου των αναπληρωτών. Πρώτο είναι αυτό ως απάντηση. Το δεύτερο είναι. Ο κύριος Καυρόγλου είπε τώρα, με ενημερώνει και σου το λέω, ότι ίδια σημασία πώς το είπες, Κωνσταντέλο, η ίδια σημασία στα μόρια της προϋπηρεσίας και των ακαδημαϊκών προσόντων. Δεν αλλαγεί θέση αυτό? Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω ακούσει ακόμα τον κύριο Καυρόγλου. Επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω. Αλλά απλώς το θεωρώ θετική μετατόπιση αυτό. Κάτι το οποίο μεταφέρεται. Σας λέω λοιπόν ότι λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και μοριοδοτείται γενναία. Από την άλλη μεριά, φυσικά, μοριοδοτούνται και τα ατομικά προσόντα. Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Με την ολοκλήρωση των 15.000 προσλήψεων, το σύνολο των νέων μόνιμων
και των αναπληρωτών, διότι πάντοτε υπάρχει ανάγκη αναπληρωτών, θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα το σύνολο των αναπληρωτών. Ο αριθμός δηλαδή θα είναι μεγαλύτερος από όσους σήμερα υπηρετούν. Θα έχουν περισσότεροι καθηγητές δουλειά, ακριβώς. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή στάθμιση. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση, είμαστε ανοιχτοί και στην κριτική. Και από εκεί και πέρα, η κάθε πολιτική δύναμη και η κάθε κυβέρνηση αναλαμβάνει και την ευθύνη για αυτό το οποίο κάνει. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και πάμε στην συναδελφό μου, την κυρία Κολύβα, στην Ελίνα, η οποία βρίσκεται για το θέμα αυτό που ανοίξαμε νωρίτερα. Ελίνα, πάμε. Πες μου τι γίνεται. Εμείς βρισκόμαστε στο Σύνταγμα, στο Μνημείο των Προστρατιώτων, έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς